Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Φωστήρα Ηλιούπολης, τον Σπύρο Ασονίτη, που θα μας πει έτσι δύο λόγια. Καταρχάς, για τη σπουδαία νίκη που πέτυχε τώρα ο Φωστήρας Ηλιούπολης απέναντι στον Άγιο Ερόθεο, επικρατώντας με 2-1, σπάζοντας το αίτητο της περιστεριώτικης ομάδας, η οποία είναι πρώτη στη βαθμολογία. Αλλά και ο Φωστήρας Ηλιούπολης, πρόεδρε, δείχνει φέτος ότι έχει δυνατότητες και το απέδειξε νομίζω σε ένα ακόμη μάτς. Ήταν ένα δυνατό και καλό παιχνίδι. Περιμέναμε ότι θα παίξουμε καλά, γιατί τα παιδιά θέλανε να δείξουν ότι όντως δίκαιαν σε αυτή τη θέση. Ο Ιερόθεος έχει παίχτες αξίας, παίχτες δυνατούς και με αυτούς τους παίχτες νομίζω θα πάει πολύ ψηλά. Το παιχνίδι ήταν πολύ επιθετικό, πολύ πολύ καλή ομάδα. Παίξαμε καλά, βάλαμε δύο ωραία γκολ και νομίζω ότι δικαίως είμαστε αυτή τη θέση. Τα παιδιά τα περισσότερα είναι πολλά χρόνια μαζί και οι καινούργιες προσθήκες που κάναμε φέτος ταιριάξαν και δέσανε με την ομάδα. Νομίζω ότι πάμε περισσότερο στο οικογενειακό κλίμα. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να χρησιμοποιούμε και παιδιά των ακαδημιών που προέρχονται από τις ακαδημίες δικές μας. Έχουμε πολύ καλά παιδιά, καλούς παίκτες, οι οποίοι βέβαια δεσμεύονται προς το παρόν λόγω σχολείων. Αλλά νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε 3-4 παιδιά που θα διεκδικούν επαξίως θέση στην εντεκάδα. Έχουμε δέσει παίκτες και προπονητή. Και στεναχωριόμαστε όταν χάνουμε και γελάμε και ευχαριστιόμαστε όταν κερδίζουμε. Ήταν ένα καλό απόγευμα και νομίζω ότι δίκαια το πήραμε. Δεν νομίζω ότι μας αδίκησε ούτε ο διαιτητής ούτε κανείς. Δίκαια κερδίσαμε, ήταν ένα καλό απόγευμα, ένας καλός αγώνας. Τέτοιες νίκες έτσι ανεβάζουν και το πρεστίζι του Φωστήρα Ηλιούπολης, πρόεδρε. Δεν είναι και λίγο να κερδίσει τώρα τον πρώτο πόρο που είναι και αίτητος έτσι και που έχει και μια πολύ δυνατή ομάδα όπως ο Άγιος Ιερόθεος. Εννοείται ότι. Εντάξει, δεν το κάνουμε για το πρεστίξε. Ο Φωστήρας ήταν και είναι δίκαια ομάδα, σέβεται όλους τους αντιπάλους, είτε είναι πρώτος είτε είναι τελευταίος. Και έχουμε καλές σχέσεις με όλα τα σωματεία. Μας φέρθηκαν καλά, τους φερθήκαμε καλά, όπως όλους τους αντιπάλους της κατηγορίας μας. Δεν είναι θέμα πρεστίξε, είναι θέμα χαράς, είναι θέμα. Δηλαδή, δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι ανίατη αρρώστια. Και το παλεύουμε εδώ. Είμαστε 4-5 φίλοι που ασχολούμαστε με την ομάδα. Και ελπίζω να αντέξουμε πολύ γιατί τα προβλήματα γενικά είναι παντού, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ομάδες, παντού, παντού, παντού. Έτσι, δεν το συζητάμε. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει τα πάντα στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, εσείς με ένα μικρό budget, καταφέρετε τα τελευταία 3 χρόνια η ομάδα να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να μην σώζεται απλά στην κατηγορία. Είναι πολύ μικρό το budget, δηλαδή τα παιδιά αυτά που παίρνουν, γιατί τα περισσότερα δεν παίρνουν τίποτα, είναι απλώς χαρτζιλίκι. Και βλέπεις παίκτες που άνετα θα παίρνανε περισσότερα χρήματα κάπου αλλού, εντούτοις θέλουν να μείνουν στην ομάδα μας. Και χαιρόμαστε που τους έχουμε μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, η πλάκα υπάρχει, η οικογένεια υπάρχει. Εντάξει, αυτά. Χάνουμε, στεναχωριόμαστε όλοι όταν χάνουμε. Υπάρχουν παιχνίδια που χάνουμε, δεν έπρεπε να χάσουμε. Υπάρχουν παιχνίδια που χάσαμε, δίκαια χάσαμε. Νομίζω, εντάξει, αυτή είναι μια οικογενειακή ομάδα. Θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Μάλλον τα καταφέραμε και φέτος. Και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε δίκαια απέναντι σε όλες τις ομάδες που αντιμετωπίσουμε από εδώ και μπρος. Θα δώσουμε ευκαιρίες στους μικρούς και συνεχίζουμε και όπου πάει. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά, καλή συνέχεια και να συνεχίζετε αυτό που κάνετε. Και εμείς ευχόμαστε καλύτερα στο Φωστήρα Ηλιούπολης και σε εσένα, πρόεδρε. Ευχαριστώ, να είστε καλά.